Καλησπέρα, καλησπέρα, check the now, Κώστας εδώ, σήμερα ακόμη ένα unboxing, Witcher 2, ήρθε στην οικογένεια. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιχνίδι, το πήρα σε τι γράφει πάνω 14,90 το κουτί. Να σα πω την αλήθεια, εγώ το πήρα 12 κάτι. Το είχε βγάλει προσφορά τα 7 πριν από κάτι αιώνε. Να βάλε αυτό κιόλα στην καρέκλα. Λοιπόν. Και μόλι ξεπούλησε, σταμάτησε. Το είχα δει πριν από καιρό όταν είχε βγει το Witcher 3. Επειδή ήθελα να το πάρω και είχε 25 ευρώ. Λέω όχι, περιμένω. Και τελικά η υπομονή αντάμιψε το μικρό κοστάκι να το πάρει στα 12 και κάτι. Το γράφει 14,90 αλλά μάλλον ήθελα να ξεπουλήσουν τα τελευταία αποθέματα και το πήρα 12 και κάτι ευρώ. Witcher 2, πριν με ντύσον είναι αν δεν κάνω λάθο. Λοιπόν, τα Witcher τα αγαπάω. Έχετε δει το unboxing από το Witcher 3 τη συλλεκτική κάτω τώρα. Μπείτε δείτε το κατευθείαν. Πατήστε για να αποζε και δείτε το πριν να δείτε αυτό. Λοιπόν, πρόσφατα ο κολλητό μου μου έφερε το Witcher το 1. Αυτό εδώ είναι. Εντυπωσιακότατο, χωρί team, χωρί τίποτα. Είναι, μπαίνει και, πλε, και παίζει. Λοιπόν, και ξέρετε όλοι την αγάπη που είχαμε το Witcher και πήρα και το Witcher το 3. Αυτό εδώ είναι. Οπότε έκλεισε ο κύκλο για τα Witcher. Έχω και τα Artbooks όλα συγκεντρωμένα. Λοιπόν, το μόνο που μου λείπει είναι η συλλεκτική από το 2 για να είμαστε κομπλέ. Τέλο πάντων, λοιπόν, τα παιχνίδια Witcher ένα και δύο, τα είχα ψηφιακά. Τα έχω παίξει στο Steam, τα βγάζαν προσφορέ, ξέρω τι γνωστέ προσφορέ που και τα δύο τα παίρνει με 3,5 ευρώ αλλά ήθελα να έχω όλοι κάτι παραπάνω. Μετά από την αγορά του Witcher 3, να σα πω την αλήθεια, μπήκε στο μυαλό μου ότι ήθελα να τελειώσω τη συλλογή. Ήθελα να κλείσω και τα τρία παιχνίδια. Θυμήθηκα ότι ο κολλητό μου το έχει αγοράσει πριν από 10 χρόνια περίπου, 2006-2007, όταν έχει το πρωτοβγεί. Τον έβαλα να ψάξει να το βρει. Το βρει και μου το έστειλε. Αντώνιο, ευχαριστώ. Λοιπόν, και ξαφνικά όταν το συζητούσα, ήρθε μπροστά μου αυτό το πράγμα. Witcher 2. 12 ευρώ μόνο, λέω εντάξει, 12 ευρώ δεν αξίζει, τα λεφτά δεν αξίζουν καθόλου αυτά μπροστά στη συλλεκτική αυτή. Συλλεκτική είναι, γιατί όπως βλέπετε μεγάλο κουτί, έχει πραγματάκια μέσα τα οποία θα δούμε μαζί, δεν ξέρω τι έχει. Βασικά είχα δει αλλά ναι, τώρα ξέρω τι έχει. Έχει χάρτες, manual, ιστορίες, περιεχόμενα. Θα τα δούμε μαζί γιατί δεν καταλαβαίνει και πολλά πράγματα από το εξώφυλλο. Αυτό εδώ είναι το πρώτο χαρτί πάει στην άκρη Μαύρο, όμορφο, πανέμορφο θα έλεγα Βασικά είναι σε στυλ φάκελος, κοπανάνε πράγματα μέσα Και πάμε να δούμε σιγά σιγά τι έχει η Witcher έκδοση Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχει το Witcher 2 Είναι Assassin's of Kings Game Guide Πάρα πολύ όμορφο Πάρα πολύ χρήσιμο, γενικά το Witcher 2 μου άρεσε πάρα πολύ Το Witcher 3 μου αρέσει ακόμα περισσότερο Λοιπόν, Game Guide μέσα. Αυτή είναι ακριβή να τα τσοκοράσετε ξεχωριστά. Πολύ όμορφο. Πραγματικά πανέμορφο. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ όμορφο. Πάρα πολύ, μπράβο. Όπα, νόμισμα. Έχει και νόμισμα. Έλα ρε παιδιά. Λοιπόν, είναι με το χταπόδι, αν δεν κάνω λάθος, είναι και ο Χάρη του στο νομίζω είναι ένα σύμβολο στο παιχνίδι Έχω από καιρό να το παίξω και δεν θυμάμαι τι είχε Και αυτό κοπανούσε και πήγαινε εκεί πάνω κάτω Είχε το νόμισμα Λοιπόν Wow 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 Τι wow. έλα ρε Τι λες τώρα Τι λες τώρα Δείτε δείτε. Όσο γίνεται το τουλάχιστον να το δείτε, το πάει και λίγο πιο μακριά. Τι λε τώρα. Τι λε τώρα. Κάποιο εκεί πέρα έξαρτη μου αρέσουν οι χάρτε και λέει: Ξέρετε τι θα πάρουμε στον κόσμο. Ένα Witcher 2 με του χάρτε. Έλα ρε. Δείτε, δείτε λεπτομέρεια. Wow. 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 Εντάξει. Μπορώ να πω ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο από το χάρτη του Witcher 3 που είχε μέσα. Πολύ καλύτερο χαρτί σίγουρα. Γιατί το χαρτί του Witcher 3 ήταν άφλιο και μέσα βλέπουμε το χάρτη του παιχνιδιού. Η έκδοση για PC και για PlayStation 4 έχουν ακριβώς τον ίδιο χάρτη. Ξέρετε το πάθος που έχουμε τους χάρτες και είναι αρκετά προσεγμένος. Αν και να σας πω την αλήθεια, όπως βλέπετε είναι πολύ όμορφος χάρτης. Είναι από τους φανταστικούς χάρτες. Δύσκολα μπορώ να βρω τόσο καλούς και τόσο λεπτομερείς χάρτες. Είναι ένα artwork, αλλά αυτό που έτσι όπως το βλέπω είναι ότι το χαρτί του έχει πίσω και τη σφραγίδα εδώ πέρα βλέπουμε λογικά είναι από τον κατασκευαστή. Αυτό που δεν μου αρέσει τώρα έτσι όπως το βλέπω τόσο πολύ γιατί όλοι το δείχνουν και χαίρονται αλλά τώρα που το έχεις στα χέρια μου βλέπετε λίγο το χαρτί δεν είναι και η πιο τέλεια ποιότητα. Αυτό άμα το κρατήσεις πολύ καιρό τσαλακωμένο και δεν το κορμιζάζει, μάλλον θα χαλάσει. Θα ήθελα να είναι λίγο καλύτερο. Φαίνεται να σας πω την αλήθεια όχι και τόσο πολύ καλή ποιότητα, ο χάρτη τουλάχιστον. Έχω δει πολλέ συλλεκτικέ, ανοίγουν όλοι. Ναι, απλά είναι ωραίο χάρτη. Απλά θα ήθελα λίγο καλύτερη ποιότητα χαρτί. Ωραίο χάρτη, αλλά άθλιο χαρτί. Λοιπόν, σκεφτείτε να το είχαν εκτυπώσει εκείνο ένα γυαλιστέρο χαρτί. Τι πανέμορφο που θα ήταν. Wow. <συσκ> και δεν είναι τόσο χάρτη αυτό καθεαυτό, αλλά όσο το artwork που έχει γύρω-γύρω. The North, Northern Kingdoms. Wow, wow. Δείτε, έχει και το χάρο επάνω. Τι λες τώρα. Wow. Πραγματικά. Εντάξει. Respect. Respect, respect, respect. Τι είναι αυτό. Μόνο oh, ένα γράμμα. Θα το δούμε. Έχει ένα σάπιο μονόκυρο επάνω. Πολύ ωραίο artwork. Εντάξει. Δεν μου αρέσει σίγουρα το. Ο μονόκερος αλλά το artwork, το artwork του ήταν πολύ ωραίο. Και από πίσω και καλά σφραγίδα με βουλοκαίρι. Τώρα εδώ πώς το ανοίγω χωρίς να το τραυματίσεις. Τι λες τώρα. A hawk named Hansel. Ο King είναι is like a hog in countless ways. Oh, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει. Και ακόμα δεν φτάσαμε ό,τι κάνω στο παιχνίδι, σκεφτείτε. Τι είναι αυτό? How to make your own papercraft. Αυτό που με εντυπωσίασε και δεν το έχουμε πει και δεν το έχει πει και κανένας. Όταν αγοράσεις τη συλλεκτική από το Witcher 3, το GOG σου δίνει ένα φάκελο που έχει τις Παναγιάς στα μάτια μέσα και έχει paper cut δηλαδή έχει το Witcher και την Tristan και όλους όσοι τα έχουν στο παιχνίδι σε paper cut δηλαδή τους εκτυπώνεις και μπορείς να φτιάξεις μικρές mini φιγούρες προφανώς αυτό εδώ μέσα είναι έτοιμο έλα ρε εντάξει nice. respect για να στολίσεις για να στολίσει το, του το στο γραφείο σου. Πάρα πολύ ωραία είναι και ειδικά από το Witcher 3 είναι εντυπωσιακότατα. Και έχει δύο μέσα. Αυτό είναι ο Geralt. Εντάξει, όλα τα λεφτά. Είναι μίνι φιγουρίτσε οι οποίε μπαίνουν. Ε... Δεν περίμενα να τα δίνουν τέτοια πράγματα. Έλα ρε, γιατί δεν είχαν στο 3 μέσα. Μπορώ να πω ότι να μ' αρέσει πολύ περισσότερο το υλικό που έχει από ότι το 3. Λοιπόν, τι έχει μέσα άλλο. Official Game Soundtrack. Ο Soundtrack σε κανονική μορφή ρε παιδιά. Έλεος με το. Εντάξει. Και δύο CD κιόλα. Λοιπόν, το ένα, το ένα, είναι DVD. Bonus DVD. Γυρίζω, σας έχω πει είναι το πο -πο -πο φίλτρο μπροστά και με ενοχλεί. Γυρίζω από το πλάι για να το δω. Λοιπόν, bonus DVD με το πως making of. Και τον soundtrack σε CD. 12 ευρώ. 12 ευρώ. 12 ευρώ, γιατί όχι. Και το παιχνίδι το οποίο και αυτό είναι αρκετά βαρύ. Λοιπόν, δύο δίσκοι μέσα, προφανώς ναι, ο κωδικός είναι στο πίσω μέρος, δύο, τέτοια ήταν το manual που χτυπούσε πάνω κάτω, mini markets, το έχω, τα manual τα έχω ξεσκίσει σε pdf σίγουρα, τα έχω διαβάσει άπειρες φορές, αλλά είναι ωραίο να το βλέπεις και εκτυπωμένα. Παιδιά, Εντάξει, τι να πω. Αυτό το παιχνίδι πραγματικά κάποτε δίναν πολύ περισσότερα πράγματα. Τώρα σκέψω ότι αυτό εδώ εντάξει, δεν είναι πολύ ακριβό. Και με 140 ευρώ που κάνει ηλεκτρική, δεν λέω τέλειο τα άγαλμα και όλα αυτά, αλλά θα έπρεπε να έχει κανένα δυο τζιβλίκια ακόμα παραπάνω. <laughs> λοιπόν. Πολύ, πολύ εντυπωσιακό, πολύ καλό. Το μόνο πράγμα που έχω αρνητικό να πω για το Witcher το 3 θα το πω, γιατί θα το πω πέρσι και δεν έτυχε να το αναφέρω σε βίντεο. Είχα κάνει pre-order από εδώ και ένα χρόνο το Witcher το 3 πριν να έρθει. Και είχα δει ότι από το πλαίσιο, νομίζω το είχα πάρει, από το πλαίσιο δίνανε και μαζί όσοι κάναν pre-order πραγματάκια για το pre-order. Όπω ήταν μπρελοκάκια, ιστορίε μπρελοκ με το λύκο και αυτά. Κάτι το οποίο δεν έφτασε ποτέ στα χέρια μου και απορώ ,e ποιος το καβάζεσαι στο ενδιάμεσο ή σε ποια events πήγανε free όλα αυτά τα μπρελοκάκια και καλά. Ντροπή τουλάχιστον στα καταστήματα που το κάναν αυτό γιατί σου υποσχόταν πράγματα με το pre-order και στο τέλος έγραψαν κανονικά στα παπάρια τους. Συγγνώμη κιόλας αλλά είναι η αλήθεια. Λοιπόν, α μείνω τώρα στο Witcher 2. Εντυπωσιακό. Wow. Wow, 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 wow. Όλο αυτό το περιεχόμενο, όλο αυτό τι λε τώρα, χάρτε, paper cuts και το νόμισμα. Βασικά, για όσου δεν ξέρετε, κάνω και συλλογή νομισμάτων. Οπότε, ναι, τα εκτιμάω ένα κλικ παραπάνω ότι έχει να κάνει σχέση με παλιά νομίσματα και τέτοιο artwork τέλο πάντων. Πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει, respect. CD Projekt Rekt, rekt, Reds, respect. Λοιπόν. Check it ήμουν ο Κώστα. Ελπίζω να σα άρεσε αυτό το unboxing. Και εντυπωσιακό, δεν το περίμενα να σα πω την αλήθεια. Πραγματικά, με να μ' άρεσε πάρα πολύ και θέλω να δω πώ θα τα χρησιμοποιήσω όλα αυτά τα πραγματάκια. Λοιπόν, ήρθε στην οικογένεια μαζί με τα αδερφάκια του και τώρα η συλλογή είναι ολοκληρωμένη. Λοιπόν, 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 check Κώστα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σα, παιδιά.